Καλησπέρα σε όλους και κυρίως σε όλες. Είμαι ο Στρατέλης και σήμερα θα παίξουμε Resident Evil 7. Πάμε. Καλησπέρα σε όλους και κυρίως σε όλες. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Όπως έχω πει, δεν κάνουμε κάθε μέρα vlog, κάθε Σάββατο vlog, δεν θα μπορούμε να ανεβαίνουν. Όποτε έχουμε χρόνο, όποτε έχουμε διασκέδαση. Στη Βουλγαρία έχει YouTubers. Δεν έχω ψάξει, ρε μαλάκα. Αλλά πολλά σα ψέχουν και τη Βουλγαρία. Και είμαστε σήμερα σε ένα χώρο, έτσι δεν είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε? Κάτσε, κρύβεις το άλλο, το εκείνο, το τέτοιο. Να το! Και είμαστε στο. Έχω κατέβει δράμα, οι περισσότεροι το ξέρουν. Έχω κατέβει από Βουλγαρία δράμα και τον έχω πει: θα πάμε ρε μαλάκα για vlog, θα πάμε στη βιβλιοθήκη. Έκανα σπούλερ που είμαστε. Είμαστε στη βιβλιοθήκη τη δράμα. Πρώτη φορά που μπαίνω σε αυτό το χώρο, όχι σε αυτό. Στον χώρο, στα φίλια. Έχει πει και μία μικρό, δεν μου έλεγε. Για τα παιδικά σου χρόνια. Την αδερφή μου, την αδερφή μου, απ' έξω είχα μια φορά. Ο Γιάννης, ο οποίος καταφέρει φέρει την καμέρα. Θα κάνουμε sponsor video. Όχι, ρε. Είναι μια ωραία κάμερα αυτή. Θα κάνουμε unboxing. Δεν κάνουμε unboxing, ρε. Θα το κόψω τα γραμμάτα τα μοντάζ που κάνω. Με το Nightly. Με Team Viewer. Όχι, στα παλιά τα χρόνια είναι τώρα Sony Vegas πλέον. Όχι, είναι Team Viewer, λέω που μου έχεις βάλει να σου κάνω τέτοιο. Κάτι. Δεν μπορούσα να κόψει την εικόνα. Πάντα δεξιά είχε βάλει την εικόνα και δεν μπορούσα να την κόψει. Και τώρα βρεθήκαμε με Team Viewer, εγώ από δράμα αυτό από Βουλγαρία. Ναι. Και του έκανα τον border εκείνη τη στιγμή. Το οποίο μετά από το να κάνει ούτε ήταν πανεύκολο. Θα κάνουμε 5-6-18 βίντεο. Απόκριψη. Μίλησε μου για σένα. Παρακαλώ. Για πέντε ευρώ το μάτρι πήγε κατσίευ κούρβα, μπλιάτ. Πέντε παϊνά του λάβουν πέντε, είπε. Αυτή είναι η ζωή των YouTubers, παιδιά. Μας παίρνουν τηλέφωνο, πέντε παϊνά του λάβουν πέντε, καληνύχτα. Χθες με πήρε η άλλη, δεν μιλάει. Τη λέω, έλα μαλλιάδα. Αυτή η καρέκλα πώς κάθεσαι εδώ? Φίλε, έτσι, γυρνά. Τη γυρνάω ολόκληρη. Γυρνά. Εδώ, ωραίος. Γιάννη, παίξε μια παινιά. Όχι. Και live. Παντελίδη να πω. Δεν έχει την τελευταία. Κοντοπίμη να πούμε, ρε. Θα έπαιζε παντελίδη. Μουνάκια με κοιτάζουνε και το διασκεδάζουνε. Με βρήκανε μικρό και με πειράζουνε. Και μπαίνει η ρεφρέν. Θα γίνω τραγουδιστή. Μπράβο, Γιάννη. Πρώτη φορά στην κάμερα. Όχι, δεύτερη φορά στην κάμερα. Έτσι εδώ. Χωρίς τη σύνδε μπορείς να κάνεις τίποτα. Χωρίς τη σύνδε μπορείς να κάνεις τίποτα. Είμαστε λοιπόν εδώ σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Μ' άρεσε, τον είδα. Έκανε βίντεο το fail, έκανες. Ήταν επειδή δεν είχα κάμερα. Ήρθε επιτέλους η κάμερα, παιδιά, μετά από καιρό. Ήρθε η κάμερα του μετά από. Το μαθαίνετε πρώτοι στο κανάλι του Στρατέλη εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Από το φοβερό service. Τον public. Μαλάκα. Public σε συνεργασία με κάνουν εκεί πέρα, εντάξει. Έχουν φτιάξει ολόκληρο κόσμο αυτή. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή. Και τώρα η τελευταία τάση στον χρόνο του μάθου. Αυτό μετά. Με το υποχρεώσει που ταιριάζουν στο κοινό σα. Α, καλέ τέλειο! Έτσι τη στήση. Όλοι μου λένε, γιατί δεν βάζει ένα πάσο που έχουν περισσότεροι. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω να βάλω αυτό, ρε φίλε. Στην ασφαλιά θα παίξουμε. Μάλλον μου στέλνει, πάρε αυτό για βίντεο. Να σου δείξω πώς έχω σύγχαση. Να ξέρετε, σας κάνω σύγχαση. Συμπληρώζω ότι με ενημερώνω από το κοντρόλ. Η φίλη σου του Βουλγαρία εδώ, δεν μπορεί να πω όνομα, ανέβασε το θηλυκό τραγούδι το ρεκ. Δεν μπορεί να το πει επειδή στα βουλγάρικα, όχι επειδή. Αλλά δεν ήξερε να σπουδάζει αυτή εκεί πέρα. Θα κλαις αίμα. Όχι νερό. Όχι νερό. Αύριο θα κλαις όχι. Όχι. Θα κλαις αίμα. Αίμα θα κλαις αύριο! Θα κλαις αίμα, όχι νερό! Από μακριά, από τα... από εκεί... από την πόρτα μου! Από την ίδια ιδέα! Ποια από την ίδια! Ποια από την ίδια που έβρισες το παιδί! Ποιο παιδί! Χάρι ποδίνει χαρά, σε παιδί! Νατά! Τα γυαλιά! Παιδιά, το πρώτο μου βίντεο, παιδιά! Τα γυαλιά! Τα όλα σου δεν θέλω!
ήσουν γυμνάσιο. Ξεκίνησε τρίτη γυμνασίου, ναι. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ναι, πως πρέπει να κλείσουμε το vlog. Ναι, πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο παρελθόν, θα πάμε και μορδιακές φωτογραφίες. Θα πάμε νερό, θα κάνουμε το δικό το βίντεο, θα πάμε πτήσια από τα πράγματα. Που έπεσα μπάλα μου κάποτε, έπεσα και εγώ μπάλα πτήσια. Όχι ρε. Έπεσες μπάλα στα πτήσια μου. Φάντς. Φάντς, εντάξει. Λοιπόν, έλα να κάτσε, κάτσε. Επειδή το είπα ότι θα μόλις πάω σπίτι θα σας σβήσω, γι' αυτό. Έχω σβήσει αρκετά, αν παρατηρήσεις αυτό είναι το 3. Είδες, όχι το 3. Πιο παλιά είναι. Υπολογιστή καλά, ούτε καν έχει καταγράψει το θυμάμαι. Μαλάκα, νόμως ήταν από τα ηχεία. Τι έχω κλείσει. Βοηθάει το share, μαλάκα, ειδικά σε βίντεο που πιστεύω χωρίς καλή δουλειά. Ας πούμε, καλή δουλειά ήταν το vlog πάνω στο βουνό. Δηλαδή με το εξοπλισμό που είχα, βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό μου είπε. Ναι, το θέμα είναι δεν κάνουν share. Τα κολόπεδα. Φοβούνται να μην χαλάσουν το προφίλ του, ρε. Ναι, μαλάκα. Θα χαλάσει η εικόνα του προφίλ μου. Και κάνω απόκρυψη, ρε φίλε. Βάλω το εκεί, πάνε στο χρονολόγιο, πάνε απόκρυψη από το χρονολόγιο. Κάτσε, μα αυτό βοηθάει. Ναι, ο άλλο. Θα το δει στην αρχική. Ο φίλο του φίλου που θα σε κοινοποιήσει θα το δει στην αρχική. Ωραία, αλλά στο προφίλ του. Που άμα στο προφίλ του δεν αφαίνεται. Ωραία, μετά. Κάντε share, μαλάκα που ήθελα. Δώστε και καμιά ιδέα από κάτω. Κακό δεν κάνει. Ναι, δώστε ιδέες. Να, άλλο πράγμα, μίλησε. Σύνταξη, σωστά. Εγώ παρετούμε. Α, ναι, δώστε ιδέες από κάτω, πατήστε καμπάνα. Τι άλλο έχει να κάνει. Share στο Tumblr. Tumblr, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ένα site. Ναι, ναι, ναι. Που τα έχει κόμμα σαν τη δράμα και μα φωτογραφίζει γυμνέ. Σοβαρά, ναι, ναι. Τα λέμε μέχρι το επόμενο vlog. Γεια σα. Bye. Τέλο.